Καλησπέρα σε όλους. Τελικό κύπελλο Αρκαδίας σήμερα. Η ομάδα μας βρέθηκε να χάνει 2-0 πάρα πολύ νωρίς. Στην πορεία τα πράγματα δεν κλείσαν όπως θα θέλαμε. Και θα πω ότι μας έσωσε το ημίχρονο και καταφέραμε να βγούμε στα κριτήρια με αυτό το σχόλιο που θα μπορούσε να ήταν αρκετά διαφορετικό. Οπότε ίσως και αυτή η παράσταση να είχε λήξει πολύ νωρίτερα. Καταφέραμε όμως και δώσαμε το ημίχρονο με το εισβάλλον μας σχόλιο 2-0. Οπότε στα κριτήρια λίγο ισορροπήσαμε την κατάσταση, κερδιάσαμε. Πάραμε τα λάθη σε μια σειρά. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι παρουσιαστήκαμε λίγο καλύτεροι, περισσότερο συγκεντρωμένοι. Διορθώσαμε αρκετά λαθάκια που κάναμε και στη διάταξή μας και στο παιχνίδι μας το πρώτο ημίχρονο, και σε αυτό ευθύνομαι εγώ. Οπότε, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του δεύτερου ημίχρονου, καταφέραμε και δημιουργήσαμε κάποιες καταστάσεις, κάποιες απουσίες ευκαιριών, κάποιες ευκαιρίες που ίσως αν τις μετουσιούναμε σε κάποιο τέρμα να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν το καταφέραμε όμως και έτσι ήρθε η λήξη του παιχνιδιού και πάρα πολύ δίκαια το Λεωνίδιο κατέκτησε το πρώτο τίτλο της σεζόν με το παιχνίδι της Αγάπης. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Λεωνίδιου, όπως πάθαμε τους, δείξαμε να μιλήσει και το μήνα και καταφέραμε πάρα πολύ το κύπελλο, όσο για εμάς κρατάω την προσπάθεια που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο και σε αυτό το κομμάτι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για τον τρόπο που αντιδράσαμε με τους φοιτητές μου, που πήγαμε στο δεύτερο κομμάτι και το εισβάλλον στο σκορ και προχωράμε για τη συνέχεια μας. Καλησπέρα και από μένα. Ένα τελικό, ένα παιχνίδι που μπορεί να κρυθεί από πολλά πράγματα. Θα μείνω χωρίς μια δικαιολογία ότι ξαφνικά από το χειρότερο γήπεδο της Αρκαδίας παίζουμε στο καλύτερο γήπεδο της Super League. Με ερασιτέχνες είμαστε, χάσαμε το πρώτο ημίχρονο, δεν δείξαμε αυτά που έχουμε δουλέψει και αυτά που μπορούμε να καταφέρουμε. Θα σταθώ και εγώ στην προσπάθεια του δεύτερου ημίχρονου που 45 λεπτά μας κάνανε να δείξουμε πάθος και δύναμη. Και κλείνοντας, να δώσω συγχαρητήρια και στους συμπαίκτες μου και στον προπονητή για την πορεία μας μέχρι εδώ και σίγουρα συγχαρητήρια στην ομάδα του Λεωνιδίου που άξιζε σήμερα το κύπελλο. Και στις δύο ομάδες συγχαρητήρια που έδωσαν στο τελικό κύπελλο εδώ στην Αρκαδία, σε ένα πολύ υπέροχο κύπελλο. Νομίζω ότι άξια αυτές οι δύο ομάδες ήταν το πρόβλημα που είχε πορεία στο πρωτάθλημα. Νομίζω εμείς κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Να το πω έτσι προσωπικά ότι βγήκαν όλα όσα είχαμε δουλέψει. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ και βάσει αυτού λυθήκαν τα πόδια του προσωπικού μου και δείξαμε την πραγματική του αξία. Να δώσω συγχαρητήρια για μια φορά στα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη που κάνουν και μάλιστα ερχόμαστε από ένα δύσκολο διπλό μέσα στην εξοδομή Μελικού με πάρα πολύ κούραση. Και ομολογώ ότι σήμερα βγάλανε ό,τι είχαν και δεν είχαν τα παιδιά. Απέναντι σε μια ομάδα με ποιότητα, με καλούς προσφερειστές, εμπνευμένοι και γι' αυτό είναι και πρώτοι στο πρωτάθλημα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλή συνέχεια και στην ομάδα της ΑΕΚ και στο Λεωνίδιο. Συγχαρητήρια. Αρχικά θέλω να σας παραστρέψω πολύ για την παραχώρηση του γηπέδου. Είναι πολύ ωραία για εμάς στο τέλος του πρωταθλήματος. Να αγωνιζόμαστε σε ένα γήπεδο Super League. Για το τελικό θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Κουτς, ότι ήμασταν, κάναμε φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά. Το καλύτερο μας πρώτο παιχνίδι που πιστεύω. Και όταν το καταφέρνεις αυτό με τελικό, σίγουρα σου δίνει ένα φαντάζ. Πετύχαμε δύο πολύ γρήγορα γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει κι άλλα πιστεύω στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι το συζητήσαμε και στα πολιτεία ότι θα υπάρχει αντίρρηση από την ΑΕΚ, γιατί είναι μια καλή ομάδα, μια έμπειρη ομάδα. Καταφέραμε και αμυνθήκαμε καλά στα πρώτα 15-20 λεπτά και στο τέλος καταφέραμε να κρατήσουμε τον τρόπο. Συγχαρητήρια στον ΑΕΚ. Είναι μάνα με ποιότητα, το δείχνουμε στο πρωτάθλημα και χαιρόμαστε στο επόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα.